Λοιπόν, πλέον μπορούμε να βλέπουμε και εκφράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορούμε να βλέπουμε και μορφασμούς, μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερο και τα ξεσπάσματα τα οποία είναι στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, πολλές οι ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πάντως θα πάω στην ΕΣΥΑ μεθαύριο, γιατί έχω κάτι εκκρεμότητες και θα ζητήσω να μπούμε στα βαρέα ανθυγιεινά. Θα ζητήσω να παίρνω βαρέα κινθυγιεινά μόνο και μόνο όπου καθόμαστε τόσες ώρες και καταγράφουμε όλα αυτά. Θα μου πείτε τώρα, φίλοι και φίλες, για να το σοβαρέψω, γιατί το κάνεις, γιατί το Λευκάδα Today αυτές τις μέρες είναι γεμάτο με όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Γιατί πιστέψτε με, υπάρχει μέσα μια φωνή της επαγγελματικής συνείδησης που μου λέει πως από τη στιγμή που επέλεξες αυτό το μονοπάτι της ενημέρωσης, από τη στιγμή που χιλιάδες κόσμου μας διαβάζεται σε καθημερινή βάση, ναι, μπορεί να σπαταλάς πάρα πολλές ώρες για να απομαγνητοφωνείς και να γράφεις ρεπορτάζ, όπως βλέπετε, σε πολλών λεπτών τοποθετήσεις. Δηλαδή, αν δείτε τα αποσπάσματα στο YouTube, ξεκινάνε, λέει ο πρόεδρος, έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Μόλις πάει το 3ο λεπτό, λίγο χρόνο παραπάνω παρακαλώ πάρα πολύ. 15 λεπτά η τοποθέτηση. 25 λεπτά η τοποθέτηση. 14 λεπτά η ερώτηση. Και εμείς καθόμαστε και τραβάμε τα ανύπαρκτα μαλλιά μας. Όμως θα πρέπει να σας ενημερώνουμε, θα πρέπει ουσιαστικά σε όσους θέλετε να ξέρετε τι πραγματικά συμβαίνει και να μην ενημερώνεστε από το καφενείο και από τα παραλυπόμενα, να μπαίνετε και να διαβάζετε και να μας ακούτε βεβαίως, γιατί εμείς εδώ σας ενημερώνουμε αντικειμενικότατα. Λοιπόν, ξέρετε, αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα, ακούω πάρα πολλά ανέκδοτα, να σας πω την αλήθεια. Εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας, εγώ να σας πω ότι μιλάω με πολλούς αντιδημάρχους, με κάποιους αντιδημάρχους που είναι και δεκτικοί στην κριτική, αλλά και που νομίζουν ότι μέσα από οποιαδήποτε αναφορά μπορούμε να κάνουμε στο site μας ή μια υπόδειξη που μπορεί να γίνει από αυτή την στήλη των καταγγελιών που πολλοί την θεωρούν ως το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό εργαλείο στη Δημοτική Αρχή. Έτσι λένε στον κύριο Βεργίνη. Πρέπει να σας πω πως ενημερώνονται για πράγματα που δεν ξέρουν και έχουν μια ανοιχτή αντίληψη στην κριτική. Και αυτό τους τιμά, δεν θα ονοματίσω τώρα, τιμά έναν αντιδήμαρχο που μπαίνει σε μια ιστοσελίδα και ξέρετε κάτι, θα δεχτεί την κριτική, πολλές φορές μπορεί να μας επισημάνει ότι κάποιες τοποθετήσεις είναι άδικες και βεβαίως θα μας πληροφορήσει για να διορθώσουμε το ρεπορτάζ μας. Και το κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα κατά τα άλλα, αυτές οι αναφορές του τύπου ότι όπως μαθαίνω ότι μας θεωρούν ένα αντιπολιτευτικό μέσο στη Δημοτική Αρχή, πραγματικά όποιον κι αν σήμερα μιλούσα και ρωτούσα, δεν ξέρω στη δική μου την αντίληψη, όπως καταγράφω τα γεγονότα, δεν ξέρω γιατί έχει υποθεί και μάλιστα μας έχουν κατατάξει ότι στηρίζουμε και τον κύριο Καλό. Και πώς μπορεί κάποιος τώρα, και θέλω να σας τα πω, θέλω να τα πω στον κόσμο που μας ακούει και έχει μια ανοιχτή καρδιά σε εμάς. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή το site μας έχει μια πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Αυτό που λέω σε όλους, βιοποριζόμαστε, δεν κάνουμε χόμπι. Εμείς δεν γράφουμε ρεπορτάζ με το κομμάτι. Δεν έχουμε ένα site να ανεβάζει μόνο δελτία τύπου και όταν ξαφνικά μυριστεί εκλογές επιμελητηριακές να γράφει για παράδειγμα κατεβατά και μυθοπλασίες. Είμαστε εδώ και όπως μας είπε ένας φίλος που εκτιμώ και μας ακούει, επιλέγουμε να σε διαβάζουμε και να σε ακούμε γιατί μαθαίνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε και από αυτά προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Προσέξτε τώρα, πρέπει να καταλάβουν στην Δημοτική Αρχή και το λέω με πάρα πολύ καλοσύνη, αν ανεβάσει το site μας μια κριτική που θα κάνει ο κύριος Καλός. Για παράδειγμα, τώρα ο κύριος Καλός πριν λίγο ανέβασε, όπως κάνει πάντα, διότι ξέρει ότι με το να σχολιάζει στα social media εκνευρίζεται ο δήμαρχος. Ανέβασε λοιπόν ο κύριος Καλός, ο οποίος πενεύεται για τα έργα της οδικής ασφάλειας εδώ και 3 ώρες την έχει ανεβάσει. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να εκτελούνται μια σειρά έργων. Ένα από αυτά είναι η παρεμβάση στους δρόμους, μπλα 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 μπλα. Θα κοιτάμε, λέει, και παρόλο που για κάποιους της Δημοτικής Αρχής δεν αρέσει η αλήθεια γιατί τους χαλάει το αφήγημα περικαμένης γης, εμείς θα επιμείνουμε να σας κοιτάμε στα μάτια και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ωραία. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει ο κ. Καλός. Αυτό, για παράδειγμα, ή μια αιχμηρή αναφορά που μπορεί να κάνει ο κ. Ζακονταϊδής για τη Δημοτική Αρχή, δεν το δημοσιεύουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Το δημοσιεύουμε διότι είναι μέρος
του πολιτικού διαλόγου. Όπως το ίδιο θα κάνουμε αν απαντήσει ένας αντιδήμαρχος, αν δούμε για παράδειγμα μια αιχμηρή τοποθέτηση από τον δήμαρχο, θα το ανεβάσουμε για την δική σας ενημέρωση, για να ξέρετε τι γίνεται στο πολιτικό τοπικό γίγνεσθε αυτού του χωριού του μεγάλου που είμαστε. Για κανέναν άλλο λόγο. Πραγματικά είμαι από το 2000 δημοσιογράφος, 25 χρόνια έχω στην πλάτη μου και νομίζω πως 10 χρόνια από αυτό το σταθμό κάνω μάθημα δημοσιογραφίας. Ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά σας μιλάω. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν, και αν παρακολουθείτε και από την Δημοτική Αρχή το site μας, βλέπετε ότι σήμερα έχουμε αναρτήσει όλες τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, όλες τις τοποθετήσεις των αντιδημάρχων για τα θέματα τα σημαντικά, τα ζωτικά. Ανοίγει πάλι το θέμα της υποθαλάσσιας ζεύξης. Έγινε ένας δημόσιος διάλογος. Τον τροφοδοτούμε με τις απόψεις του κύριου Βεργίνη, τις απόψεις του κύριου Δρακονταϊδή, της Λαϊκής Εισπύρωσης, του κύριου Καλού, όλων. Γιατί πάρα πολύ απλά μας έχετε πολύ ψηλά αναγνωστικά και να το πω και πάρα πολύ απλά, ζητάμε διαφήμιση. Όταν κάποιος έρχεται στο Λευκάδα Today και του δίνουμε τα στοιχεία και του λέμε κοίταξε να δεις, ποιος σε διαβάζει, μας διαβάζουν αυτοί να είναι αποδοτική διαφήμιση. Τώρα, το να πάω εγώ στον κολλητό μου και να του πω έλα ρε εσύ, έλα στο Λευκάδα Today, χωρίς κανείς να ρωτήσει αν με διαβάζει και αν έχει απήχηση, κάντε το, κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην παίρνετε όμως εμένα και μου ζητάτε τον χρόνο μου και το χώρο στο μαγκαζίνο από τη στιγμή που δεν θεωρείτε ότι είμαι ένα αξιόπιστο μέσο. Πηγαίνετε εκεί που πιστεύετε ότι οι θέσεις σας έχουν απήχηση. Αν δε που δεν έχουν όμως, γιατί θέλει βαριά καλογερική το να ασκείς δημοσιογραφία αυτού του επίπεδου και αυτής της ροής των θεμάτων που κάνει το Λευκάδα Today και όλα μας τα site. Και σας λέω ότι το κάνω, είναι επαγγελματική, όχι διαστροφή, είναι ευθύνη, πείτε το παρακαταθήκη, πείτε το όπως θέλετε, να υπάρχουν όλα γραμμένα και να λέω εγώ παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ενημέρωσα το δημοτικό, τι συζητήθηκε για τη Μαρίνα για παράδειγμα, ενημέρωσα τι γίνεται για το νερό στον κόσμο που βγαίνει στα social και ρωτάει κάθε μέρα και λέει γιατί δεν έχουμε νερό, γιατί δεν έχουμε νερό. Πήραμε τις απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα, έχουμε πάρα πολλές μέρες να τα πούμε. Τα βλέμματα στρέφονται στις εκλογές του Επιμελητηρίου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πάρα μα πάρα πολύ ρεπορτάζ σε αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλά τηλεφωνήματα και υπάρχει και μία εξωστρέφη από τις παρατάξεις και είναι μαζεμένα τα κουκιά. Θέλω να σας πω πως έχετε ενημερωθεί, έχει γίνει μια σύμπραξη του κύριου Πεντεσπίτη με τον κύριο Γλιγόρη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην επιθυμεί ο κύριος Πεντεσπίτης να είναι πάρα πολύ ψηλά η ατζέντα της στήριξης από το Πασόκ. Μάλιστα μαθαίνω ότι ο ίδιος λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς βγάζουμε προς τα έξω τώρα μια ανεξάρτητη παράταξη, θεμητό διότι είναι και ο κύριος Γλιγόρης που ανήκει σε έναν άλλο χώρο. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω ότι διεκδικούν την στήριξη. Παίρνουν τα τηλέφωνά τους και αντιλαμβάνεστε ότι ο μικρός πολιτικός χώρος του νησιού είναι μοιρασμένος με βάση και τις υποχρεώσεις και τις πολιτικές αντιπάθειες και συμπάθειες. Νομίζω πως αν θέλετε να βάλουμε κάτω το παζλ και να το εξηγήσουμε είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο κύριος Πεντεσπίτης έχει τη στήριξη καλός ή κακός του μηχανισμού του Πασόκ, έχει βάλει μέσα στελέχη από το Πασόκ και βεβαίως για πρώτη φορά ενώνονται οι δυνάμεις με τον κύριο Γλιγόρη. Με αξιώσεις διεκδικεί το επιμελητήριο. Δημιουργείται μια ισχυρή βάση. Τώρα από εκεί και πέρα, αν τώρα αυτή τη στιγμή βάζαμε στοίχημα με όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, θα λέγαμε πως ο κύριος Καθαρέσης επικρατεί. Επικρατεί διότι ελέγχει και το μηχανισμό του επιμελητηρίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως έχει κάνει έργο, το επικοινωνεί, το υποστηρίζει και βεβαίως όπως αντιλαμβάνεστε έχει και αυτός τις δικές του επιρροές και κάνει τις δικές του προσπάθειες για στήριξη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπως για παράδειγμα ο κύριος Καλός στηρίζει τον κύριο Πεντεσπίτη γιατί είναι και στην παράταξή του και είναι και στον ίδιο πολιτικό χώρο, έτσι και ο κύριος Σκιαδαρέσης έχει την στήριξη και του Δημάρχου. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σκιαδαρέσης είχε στο ψηφοδέλτιο και παραλίγο να εκλεγεί την σύζυγό του, που σημαίνει ότι από τη δική του την πλευρά, στην μάχη που έδινε ο κύριος Βεργίνης για να εκλεγεί, έκανε αυτό που έπρεπε και νομίζω, όπως είναι αυτονόητο, τι ζητάει τώρα? Την στήριξη του κύριου Βεργίνη. Μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ μας λέει ότι ο κύριος Βεργίνης τα κάνει τα τηλέφωνά του. Τώρα ποιο είναι το οξύμορο? Ότι και κάποια μέλη της παράταξης του κύριου Βεργίνη μπορεί να είναι
υποκατέβηκαν με τον κύριο Βεργίνη να είναι σε άλλη επιμελητηριακή ομάδα του κύριου Πεντεσπίτη. Εκεί τώρα θα δούμε τα μετρημένα κουκιά. Πάντως έχει ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Καθαρέσης θα ξεκινήσει και θα εντείνει και την επικοινωνιακή του καμπάνια στα μέσα, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, και θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει τον ρόλο του επιμελητηρίου, κάτι που πάντα θέτει και στις συζητήσεις του στη δημόσια σφαίρα. Και εδώ πάντα μας έλεγε ότι πολλές φορές και οι κυβερνήσεις και οι δήμοι δεν ακούν το επιμελητήριο, που μπορεί να είναι ένας δωρεάν σύμβουλος του κράτους της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, θα έχουμε πάντως πολλά πράγματα να συζητάμε το τελευταίο διάστημα για το θέμα αυτό. Οπότε λοιπόν ανεβαίνει λίγο στην ατζέντα, γιατί παίρνει αυτά τα προεκλογικά χαρακτηριστικά που νομίζω πως θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα πράξει ο βουλευτής, ο κύριος Καβαδάς, τι θα πράξει ο πρόεδρος της ΔΕΠ, ο κύριος Μπουρδάρας. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Καβαδάς σε όλους τους τόνους δηλώνει ότι θα είναι αμέτοχος. Ο κύριος Μπουρδάρας δηλώνει, αν τον ρωτήσετε, ότι μπορεί να στηρίξει, μάλλον να μην το πω και να το χρεωθώ, ο κύριος Μπουρδάρας δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις αυτή τη στιγμή με τον κύριο Σκαδαρέση. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει 100% ότι μπορεί να στηρίξει τον κύριο Πεντεσπίτη, που επιδιώκει την στήριξη αυτή και ασκεί το pressing. Τώρα προσέξτε να δείτε και το γενικεύω το σχόλιο μου εδώ για να μην παρεξηγηθώ. Το γενικεύω το σχόλιο μου, να πω καλησπέρα στον αγαπητό Θωμά Κατωπόδη, τον πρόεδρο του ΤΑΟΛ, έναν άγιο άνθρωπο για μένα, ο οποίος προσπαθεί συνέχεια για να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ΤΑΟΛ και να μπορέσει να το κάνει κερδοφόρο, γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα εδώ ότι μας ακούει και που κάθε φορά πρέπει να απολογείται για όλα αυτά τα οποία ακούμε στο ΤΑΟΛ και που είπε χθες και ο Δήμαρχος, και θα το ακούσουμε, βάζουμε στη δημόσια σφαίρα και μια ιδιωτική περιουσία. Γιατί έχει τερματιστεί η λογική, και όταν τη λογική την επαναφέρουμε είμαστε γραφικοί. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις όπου μπορεί άλλα να λες μπροστά και από πίσω άλλα να πράττεις. Και νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αν κάποιος έγραφε ένα βιβλίο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του μικρού μας τόπου, θα δείτε πως υπήρχαν πάρα πολλά άσβεστα πάθη και μίση και ναι, χτυπήματα στην πλάτη, όπου ουσιαστικά τι ήταν, πισόπλατες μαχαιριές. Όλα αυτά μένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν. Αυτή τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει μία δυναμική του κύριου Σκαδαρέση, ο οποίος με αξιώσεις διεκδικεί την επανεκλογή του. Αυτό θα φανεί και στο ψηφοδέλτιό του και γενικότερα σε μία δυναμική που έχει αναπτύξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα θέλω να κάνω και μία αναφορά για το ΣΥΡΙΖΑ, όπου ολοκληρώθηκε και ο προσυναδελφικός διάλογος. Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να σχολιάσουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω αν, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή όσα γίνονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στο ποσοστό που ξεκίνησε, στο 3%. Και πρέπει να σας πω πως, αν αυτή τη στιγμή γινόταν ένα γκάλωπ, δεν είμαι με τον Κασελάκη, αλλά αυτή η πρακτική σώνει και καλά να σε αποκλείσουμε και να μην είσαι υποψήφιος πρόεδρος. Όχι μόνο τον κάνει τον κύριο Κασελάκη αγαπητό, αλλά νομίζω ότι τον φυτεύει στο πολιτικό σκηνικό. Και μάλιστα θέλω να πω ότι αν ο κύριος Κασελάκης, από ό,τι πληροφορούμαστε και διαβάζουμε, έχει βρει τις χορηγίες για να κάνει κόμμα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα του δώσουν είναι 4-5%. Και να πω και κάτι άλλο, μήπως ξεπεράσει και το ΣΥΡΙΖΑ, φοβάμαι. Και αν ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα κάθονται εκεί οι σύντροφοι να αλληλομαχυρώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί πολιτική από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούμε τους τελευταίους μήνες, αλλά πρακτικές που δυστυχώς για ένα κόμμα της αριστεράς δεν το τιμούν. Κακά τα ψέματα, και γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ το έχει ξεπεράσει τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα προβλήματα που υπάρχουν. Που λέτε λοιπόν τώρα, γιατί υπάρχει και πολλή υποκρισία και από τους υποψηφίους. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης έχει πει ότι δεν θέλει να αποκλειστεί ο κύριος Κασελάκης, αλλά θέλει να κατέβει υποψήφιος και να τον νικήσει. Δεν λένε όμως
ποιοι θα είναι με τον κύριο Πελάκη και ποιοι θα υποστηρίξουν αν θα κατέβει υπέρ ο Κασελάκης. Βάζουν όλους εκεί τους εκλεγμένους συνέδρους, αντί να είναι όλοι κατά του κύριου Κασελάκη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Που λέτε λοιπόν εμείς, θέλω να πω και κάτι άλλο στους συντρόφους της αριστεράς, γιατί το επικοινώνησα σε προσωπικό επίπεδο. Εξασφαλίσαμε τη σταυροδοσία. Και τη σταυροδοσία την δημοσιεύσαμε. Στην αρχή κάναμε ένα λάθος με τα ονόματα, με την έννοια επειδή μας ήρθε χειρόγραφο και το βάλαμε σε ένα πρόγραμμα για να τα γράψει σε Word αυτόματα και εκεί κάναν λάθη. Σπάσαν τα τηλέφωνά μου από το ΣΥΡΙΖΑ για ποιον λόγο δημοσιεύσαμε τη σταυροδοσία. Το κατέβασα και βάλαμε το δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είμαστε εδώ για να χαλάμε τις καρδιές κανενός. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω πως θα έπρεπε να υπάρχει και η σταυροδοσία για να μετρηθούν και ποιοι είναι και οι κασελακικοί και οι δυνάμεις των συνέδρων πως βγήκαν και ποια είναι η στήριξη και ποιες είναι οι επιρροές. Οπότε προσωπικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να ενοχλεί που μπήκε και η σταυροδοσία. Τέλος πάντων, για όσους πρόλαβαν, είναι κάποιοι που πρόλαβαν και τα έχουν δει και τα έχουν κατεβάσει προφανώς, ό,τι μένει στο ίντερνετ άμα κάνεις μια αναζήτηση μένει, απλά τα λέμε. Λοιπόν, τώρα, τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε λίγο με τα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βεβαίως σε λίγο θα σας παίξουμε και την επίσκεψη, έκανε απολογισμό, έκανε ερώτηση νομίζω ο κύριος Γαζής. Έλειπε χθες ο κύριος Καλός και έκανε μία ερώτηση του κύριου Γαζή. Ήθελε έτσι λιγάκι ο κύριος Γαζής, ήταν σαρκαστική, είναι και νέος στην πολιτική. Θα μας έρθουν οι Ιάπωνες τουρίστες. Απάντησε λοιπόν ο κύριος Δημάρχος και μάλιστα ένα από τα καλύτερα τα οποία άκουσα και θα το ακούσουμε σε λίγο είναι ότι μάλιστα στο πλαίσιο της συνεργασίας θα πάνε λέει υπάλληλοι στο Δήμο ίσως να μείνουν εκεί ένα εξάμηνο για εκπαίδευση. Και πραγματικά στείλτε τους δήμαρχε εκεί και κάποιοι ίσως και να μην γυρίσουν. Να μείνουν εκεί, στην Ιαπωνία. Δηλαδή, στείλτε τους για επιμόρφωση. Θα ακούσουμε σε λίγο τι υπόθηκε. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις σε ένα άλλο μέρος και να βλέπεις. Θα πει ο κύριος Βεργίνης σε λίγο για τη διαχείριση νερού. Έχουν πρόβλημα και εκεί και δεν αφήνουν το νερό καθόλου ανεκμετάλλευτο όταν τους λείπει. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο αστείο. Έκανα εικόνες πάρα πολλά άτομα που θα έπρεπε να πάνε ένα ταξίδι και να μην γυρίσουν. Να μείνουν εκεί και να προσφέρουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, πάμε λίγο στο νερό. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα διότι αυτή τη στιγμή οι γεωτρήσεις, οι πηγές στο νησί δεν λειτουργούν. Το νησί υδροδοτείται μόνο από το σύνδεσμο. Δηλαδή, το νερό ξεκινάει από τον Άγιο Γεώργιο και φτάνει μέχρι το ακροτήριο Δουκάτο. Αντιλαμβάνεστε, όταν ρωτάτε κάθε μέρα γιατί δεν έχει νερό η πόλη, διότι το βράδυ, και θα το ακούσουμε σε λίγο στο ηχητικό, κλείνει η γεώτρηση. Δηλαδή, ενώ η γεώτρηση πρέπει να λειτουργεί ως backup, είναι τόσο χαμηλή, όπου την κλείνει η Δημοτική Αρχή. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που υπήρχαν μαζεμένα προβλήματα στον υποθαλάσσιο, όλα αυτά που θα ακούσετε σε λίγο από τον Αντιδήμαρχο να τα περιγράφει, γιατί δεν προλαβαίνουν, μία βλάβη γίνεται, η άλλη δημιουργείται. Μία βλάβη γίνεται, η άλλη δημιουργείται. Σε έναν σάπιο αγωγό που φέρνει πάλι στο προσκήνιο την επιτακτική ανάγκη γρήγορα να τρέξει το έργο της Τέρνα, με την έννοια να υπάρχουν σωλήνες και να μην σπάνε. Ποιο είναι το θέμα όμως τώρα? Όταν φτιάχναμε τον αγωγό, λειτουργούσαν οι γεωτρήσεις στην πόλη. Έκανε ένα ερώτημα λοιπόν ο κύριος Σέρβος στον κύριο Σκληρό για ποιο λόγο κλείνουν οι γεωτρήσεις και μένει η πόλη χωρίς νερό. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να οπλιστούμε όλοι με υπομονή. Ξέρω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας βάζουν δεξαμενές για να το αντιμετωπίσουν. Όμως βρισκόμαστε στην έκτη ημέρα του Νοέμβρη και η πόλη και η Λευκάδα συνολικά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διότι οι γεωτρήσεις έχουν στερέψει. Προσέξτε, δεν έχει το νησί πρόβλημα βροχοπτώσεων όπως είπε και ο Δήμαρχος. Αντιλαμβάνεστε πως η σωστή διαχείριση πλέον των υδάτινων πόρων είναι το α, είναι και το ω. Οπότε λοιπόν εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν οι όποιες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Προσωπική μου εκτίμηση, χρειάζεται τεχνογνωσία, χρειάζεται να έρθει κάποιος μηχανικός. Ποιοι είναι αυτοί, πρέπει λίγο το πράγμα να το δούμε σοβαρά. Δεν γίνεται με μπαλώματα και με πατέντες η διαχείριση της σύνδεσης στο νησί, έτσι κι αλλιώς.